ώρα μπορούμε να σταματήσουμε αν θέλουμε. Μπορούμε να τη σερβίρουμε και έτσι, ειδικά αν πρόκειται να τη φάνε παιδιά. Αν όμως θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο μερακλίδικη, να την κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρουσα, ας το πω έτσι, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε ως εξής. Φτιάξαμε δύο εκδοχές της αυγοσαλάτας. Μία πιο ήπια για τα μικρότερα παιδάκια και μία λίγο πιο ελαφριά πικάντικη για τα μεγαλύτερα παιδάκια. Μπορείτε φυσικά να την κάνετε σάντουιτς και να το βάλετε μαζί στα παιδιά στο σχολείο. Είναι ιδανική λύση και κάτι διαφορετικό και όχι μόνο ζαμπόν, τυριά και τέτοια. Και μπορείτε φυσικά να τη φάτε και σκέτη ή σαν συνοδευτικό σε οτιδήποτε σας αρέσει. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή για σήμερα. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μαγειρεύουμε παρεούλα από εδώ και μπρος και θα χαρώ πολύ να σας δω την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά. Πολλά φιλάκια. Γεια σας!